Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασιάδη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι ανοιχτά πολλά τα μέτωπα της κυβέρνησης, κύριε Αναστασιάδη, και μέσα και έξω βεβαίως από τη χώρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έχοντας μπροστά μας και την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup στις 24 Απριλίου. Ευτυχώς μόνο μέτωπα έχουμε ανοιχτά και ανοίγουμε καθημερινά καινούργια. Το πιο πρόσφατο είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Κύριε Αναστασιάδη, θα σας διακόψω. Δεν σας ακούμε καθόλου. Είναι πάρα πολύ κακή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στον βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Είναι τώρα και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασιάδη, μας ακούτε? Ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς καλά. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργείται, με ορόσημο της 24 Απριλίου που έχουμε το κρίσιμο Eurogroup και πρέπει να έχουμε και συμφωνία με τους θεσμούς, και βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει με τα μέτωπα της κυβέρνησης και έξω στο εξωτερικό, αλλά και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, κύριε Αναστασιάδη. Εντάξει, καταρχήν να πούμε για το ορόσημο που βάλατε της 24 Απριλίου, ότι δεν είναι το μοναδικό. Η κυβέρνηση στον μικρό χρόνο του Δίου της έχει βάλει πολλά τέτοια ορόσημα σε διάφορα Eurogroup, στη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουαρίου. Αλλά δυστυχώς λύση δεν δόθηκε. Και λύση δεν δόθηκε διότι είναι αδύναμη και δειλή, ή τέλος πάντων δεν μπορεί αυτό που είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά τονίσατε ως μέτωπα εσωτερικά με στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που έχει και δεν έχει το θάρρος και δυνάμει να φέρει κάποια μέτρα μεταρρυθμιστικά, αυτά που απαιτούν δηλαδή οι δανειστές μας, για να προχωρήσουν σε συμφωνία και να κλείσει αυτό το μέτωπο που μας ταλαιπωρεί τη χώρα, ταλαιπωρεί τους πολίτες και έχει καθιερωθεί στην ελληνική κοινωνία μία βεβαιότητα η οποία λειτουργεί ως αντικίνητρο για την επιχειρηματικότητα και, όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς και το ζείτε βεβαίως και το εισπράτετε, η αγορά έχει παγώσει. Βεβαίως. Όμως, κύριε Αναστασιάδη, δεν έκανε η κυβέρνηση αυτή μεταρρυθμίσεις, το σύντομο βίο της όπως είπατε, όμως δεν έκανε μεταρρυθμίσεις απαραίτητες και προϋποθέσεις που θέτει η Τρόικα, οι θεσμοί σήμερα, και η προηγούμενη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έχει κρυθεί. Είναι στην αντιπολίτευση πλέον, δεν έχει τη δυνατότητα, έχει κρυθεί για αυτά που δεν έκανε. Mm-hmm. Γι' αυτό έχασε και την κυβέρνηση. Θέλω να σας πω όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έχει παραλάβει τη χώρα πραγματικά σε μια μεγάλη κρίσιμη στιγμή, όπου το έλλειμμα ήταν υψηλό, όπου η ανεργία ήταν επίσης υψηλή και είχε τάσεις ανωδικές, όπου δεν υπήρχαν πλεονάσματα, όπου δεν υπήρχαν ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει την χώρα με πλεονάσματα, με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και σχεδόν με μηδενικά ελλείμματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαπραγματευτική της ικανότητα και η θέση της είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν προηγουμένως. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά για τα οποία συζητούμε είχαν δρομολογηθεί, ήταν συζητήσεις που γινόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπήρχαν οι κόκκινες γραμμές που έθεσε και η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τα ασφαλιστικά και τα συνταξιδοτικά, τη μείωση δηλαδή. Ήταν γνωστά αυτά στον κύριο Τσίπρα όταν προεκλογικά έβγαινε και έλεγε ότι θα αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Αυτά ήταν που αυτά τα δύο κυρίως ήταν αυτά που οδήγησαν στη μη συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές και στην απώλεια, αν θέλετε, της κυβέρνησης. Θέλω να πω λοιπόν ότι ωραία, και εμείς δεν κάναμε πράγματα, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα, όμως κάναμε πάρα πολλά σημαντικά και η θέση από την οποία διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς διαφορετική και πολύ καλύτερη και πολύ ισχυρότερη από αυτή που ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εδώ και πέρα λοιπόν, αυτός που κρίνεται είναι η κυβέρνηση.
Αυτός που έχει την ευθύνη είναι η κυβέρνηση. Αυτός που διαπραγματεύεται είναι η κυβέρνηση. Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις είναι η κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει να στοχεύσουμε και να βοηθήσουμε ή τέλος πάντων να προτρέψουμε όσο μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να μπει η χώρα πάλι σε μία τάξη, σε μία ηρεμία, σε μία σταθερότητα, για να υπάρξει κάποια πρόοδος και κάποια ελπίδα. Η ελπίδα που καλλιέργησε προεκλογικά, δυστυχώς, δεν φάνηκε στους 2,5 μήνες που είναι η κυβέρνηση. Η οποία όμως κυβέρνηση, κύριε Αναστασιάδη, αυτή τη στιγμή την χάνει ευρείας αποδοχής από τους Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και μάλιστα γίνονται και πολλές συζητήσεις, ακόμα και για πρόορες εκλογές. Είναι λογικό, κοιτάξτε να δείτε. Είναι λογικό και, αν θέλετε, την δική μου εκτίμηση, την προσωπική εκτίμηση, εγώ διαφωνώ εντελώς με τις φωνές που ακούγονται περί αριστερής παρένθεσης και μικρής διάρκειας κυβέρνησης. Εγώ θα ήθελα και επιθυμώ, αφού η κυβέρνηση αυτή έχει εκλεγεί με τη θέληση του ελληνικού λαού δημοκρατικά, να της δοθεί χρόνος. Να έχει 2-3 χρόνια να κυβερνήσει για να δείξει τις ικανότητές της. Και είναι λογικό να έχει την αποδοχή που λέτε, διότι είναι μια πολύ πρόσφατη κυβέρνηση, νοπή εντολή. Να σας θυμίσω μόνο το εξής όμως. Τον Απρίλιο του 2010, λίγο πριν μπει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πριν την βάλει τότε κυβέρνηση, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος, τότε πρωθυπουργός, είχε 88%, 85% περίπου αποδοχή. Ναι. Άρα αυτές οι αποδοχές να μην μας παρασύρουν, διότι το Σανά από το Σταύρωσον δεν απέχει καθόλου, εφάπτεται το ένα με το άλλο. Ας έρθουν κάποια μέτρα, ας έρθουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, ας φέρουν κανένα νομοσχέδιο, δεν ήρθε τίποτε στη Βουλή ακόμη. 2,5 μήνες η Βουλή δεν λειτουργεί, λειτουργεί μόνο με επιτροπές και κάτι διαδικασίες και δραστηριότητες που δεν άπτονται του νομοθετικού έργου. Οι βουλευτές δεν έχουν να κάνουν κάτι, δεν νομοθετούμε πλέον. Τα μόνο νομοσχέδια που ήρθαν ήταν αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης, που δεν έλεγε και πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που είχε καθιερώσει η Νέα Δημοκρατία με το κοινωνικό τιμολόγιο και άλλες ελαφρύνσεις. Το νομοσχέδιο με τις 100 δόσεις ήταν σχεδόν αντιγραφή του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα, αντί να φέρει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα δίνανε και τη δυνατότητα στους εταίρους μας να μπούμε σε μία συμφωνία, φέρνουν νομοσχέδια προσλήψεων, νομοσχέδια δηλαδή και οι αποφάσεις που είχαμε πάρει προηγούμενα, ενώ στις 20 Φεβρουαρίου έχουν υπογράψει συμφωνία ότι δεν θα πάρουν μέτρα, δεν θα αναιρέσουν μέτρα οι νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι μονομερείς ενέργειες. Τι βλέπετε να συμβαίνει λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη, γιατί οι ημερομηνίες είναι πολύ κοντά μας πια. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι, άλλωστε το έχουμε πει και κάποιοι αξιωματούχοι, ότι στις 24 δεν θα υπάρξει συμφωνία, παρότι εγώ επιθυμώ και εύχομαι να υπάρξει μια συμφωνία. Εύχομαι τέλος πάντων να επικρατήσει η σοβαρότητα και η νυφαλιότητα και να υπάρξει κάποια συμφωνία. Βλέπετε δημοψήφισμα, βλέπετε έξοδο από το ευρώ. Δεν νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε δημοψήφισμα ούτε εκλογές. Η εκτίμηση μου είναι ότι η κυβέρνηση θα λειτουργήσει έτσι παραγγελματικά και θα πάει σε μια συμφωνία πακέτο τον Ιούνιο χωρίς την ενδιάμεση συμφωνία. Δηλαδή, τον Ιούνιο θα συμφωνήσει για όλα τα θέματα και θα έρθουν τότε στη Βουλή για να ψηφίσουν μέτρα. Εννοείται, διότι θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει, θα έχετε δει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούμε και νέο δανεισμό, που αυτό σημαίνει και νέα μέτρα. Νέα συμφωνία ή νέα γέφυρα ή νέα, όπως θέλετε πείστε, δεν έχουν σημασία οι λέξεις. Η ουσία έχει σημασία, γιατί φάγαμε 2 μήνες με φτιασιδώματα. Δηλαδή να λέμε την Τρόικα θεσμούς και να στραγγαλίζουμε και την ελληνική γλώσσα, γιατί οι θεσμοί δεν είναι πρόσωπα. Με εκπροσώπους των θεσμών μιλάει η κυβέρνηση, δεν μιλάει με τους θεσμούς. Ο θεσμός είναι ο τίτλος, ο άειλος. Μια άλλη, μια άλλη εκδοχή όλης αυτής της συζήτησης που γίνεται, κύριε Αναστασιάδη. Είστε επιθεσμός, μιλάτε. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ. Γεια σας.